Ολοκληρώσω λοιπόν αυτές τις επισημάνσεις που λέγαμε. Εκτός των θεολογικών εισηγήσεων υπήρχαν και άλλες, ας πούμε, θύραθεν εισηγήσεις. Σήμερα επίσης ο καθηγητής, ο κύριος Ζίας, ο διευθυντής της Διευθύνσεως Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Αρχαιοτήτων, έκανε μία πολύ όμορφη εισήγηση και παρουσίασε το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου, όπως το είπε, από τον ρεαλισμό στις μεταφυσικές και τις πνευματικές του διαστάσεις. Δηλαδή έδειξε, και μάλιστα με εικόνες ο κύριος Ζίας, πως αρχικά οι αγιογράφοι προσπάθησαν και έδειξαν το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου ρεαλιστικά, όπως ήταν στις φωτογραφίες. Ναι. Και πως σιγά σιγά το πρόσωπο αυτό αποπνευματοποιήθηκε και πήρε πλέον την μορφή των Αγίων της Εκκλησίας μας. Να τον ξαναδείξουμε. Που και μοιάζει και διαφέρει. Ναι. Διότι και έχει στοιχεία από το πρόσωπο το ρεαλιστικό, το φυσικό του Αγίου Νεκταρίου, αλλά στη συνέχεια έχει αποπνευματοποιηθεί το πρόσωπο του Αγίου και είναι πλέον το πρόσωπο ενός Αγίου. Ήταν πολύ χαριτωμένη η σημερινή εισήγηση. Ναι, είναι πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί δεν μπόρεσα, σας λέω. Αλλά βεβαίως, για να μην αδικήσουμε τις εισηγήσεις τις θεολογικές που στην πλειονότητά τους εκάλυψαν το συνέδριο αυτό, ανακοινώθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις με όλες τις πτυχές του έργου και της προσφοράς του Αγίου Νεκταρίου. Για να μείνουμε λοιπόν σε αυτή τη συνάφεια, το γεγονός πως καταρχήν υπήρχε τέτοια διορθόδοξη απήχηση και ενδιαφέρον, το γεγονός πως καλύφθηκε η δραστηριότητα στο πρόσωπο και το έργο του Αγίου Νεκταρίου από ένα πλήθος εισηγητών, ειδικών επιστημόνων, αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το συνέδριο αυτό. Ναι. Και μάλιστα όπως είπε σήμερα πολύ χαριτωμένα ο Μητροπολίτης, στον οποίο δικαιολογημένα αναφερθήκατε, γιατί όντως αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Άγιο Ίδρος για αυτή την πρωτοβουλία του. Είπε σήμερα λοιπόν πολύ χαριτωμένα στο τέλος, κάνοντας μία σύνοψη των εργασιών του συνεδρίου, ότι ασχοληθήκαμε όχι μόνο με τα θαύματα αλλά και με τα συγγράμματα του Αγίου Νεκταρίου. Βέβαια, γιατί νομίζω ότι ένας από τους στόχους, ή μάλλον ένας κύριος στόχος, είναι η έκδοση των απάντων του Αγίου Νεκταρίου, που το έργο του αυτό δεν είναι γνωστό. Τα θαύματά του είναι γνωστά και στην Έγινα, στις μεγάλες εορτές, στην κοίμησή του, στην ανακομιδή των οστών του, έρχονται άνθρωποι και αναφέρονται κάθε χρόνο και καινούρια θαύματα, καινούρια γεγονότα. Το θέμα δεν είναι μόνο τα θαύματα, το θέμα είναι αυτό καθεαυτό το συγγραφικό του έργο που αντικατοπτρίζει και την πνευματικότητά του, την έξοχη πνευματικότητά του. Είναι πολύ μεγάλος συγγραφεύς ο Άγιος Νεκτάριος, κυρία Κυπρέου, και αναδείχθηκε αυτή η πλευρά της προσφοράς του. Ο Άγιος Νεκτάριος ως συγγραφεύς αναδείχθηκε πάρα πολύ από το συνέδριο. Έγιναν ειδικές εισηγήσεις, ας πούμε, για συγγράμματα ειδικά του Αγίου Νεκταρίου, για την ποιμαντική του Αγίου Νεκταρίου, για την ηθική του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος ως θεολόγος, ο Άγιος Νεκτάριος ως παιδαγωγός, όλες οι πλευρές, όλοι οι κλάδοι τους οποίους εκάλυψε, έγιναν αντικείμενο ειδικών εισηγήσεων από ειδικούς εισηγητάς. Αυτό θέλω να πω, ότι η ποιότητα τελικά του συνεδρίου ήταν πάρα πολύ υψηλή. Βεβαίως. Και μάλιστα παρουσιάστηκαν μερικές φορές και, ας πούμε, προσωπικές, έτσι, γιατί είναι κοντινός μας Άγιος. Πολύ. Ο Άγιος Νεκτάριος του αιώνος μας Άγιος είναι. Παρουσιάστηκαν μερικές φορές ακόμη και προσωπικές, έτσι, αναμνήσεις παιδιών από γονείς τους. Ας πούμε, ο καθηγητής ο κύριος Μπρατσιώτης. Α, ναι, ο κύριος Μπρατσιώτης. Ο οποίος και αυτός επίσης σε μια θαυμάσια εισήγηση εκεί παρουσίασε πως ο πατέρας του, ο καθηγητής ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ήταν μαθητής του Αγίου Νεκταρίου και πως στην οικογένειά τους μέσα έχουν περάσει όλες αυτές οι αναμνήσεις από την παρουσία του Αγίου Νεκταρίου και προσωπικές αφιερώσεις βιβλίων ή γραμμάτων που έστελνε ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτό γιατί μου το λέτε, γιατί... Σας το λέω για να σας υπενθυμίσω για εκείνο κάτι που μου σας διηγήθη. Ναι, αγαπητοί τηλεθεατές, κουβεντιάζαμε με τον Δεσιμολογιώτα το πριν μπούμε στο στούντιο απόψε για την εκπομπή μας. Μάλλον δεν κουβεντιάζαμε, χαράσαμε κάπως τους άξονες που θα ακολουθούσαμε στην εκπομπή. Και του έλεγα, του εξέφραζα το παράπονο, τη χαρά που είχα και το παράπονο εν συνεχεία, του γεγονότος ότι η γιαγιά μου, η οποία έμενε στο πολύ παλιό σπίτι που έχουμε στην Έγινα του 1828, συνδέεται πολύ με τον Άγιο Νεκτάριο. Και υπήρχε ο Άγιος Νεκτάριος της είχε δωρήσει ένα βιβλίο του με ιδιόχειρη αφιέρωση. Ατυχώς, μάλλον δυστυχώς, το βιβλίο αυτό έκανε φτερά.
Αυτό ήταν μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία που είχατε αυτήν στην οικογενειακή σας κληρονομιά. Αυτό το κοιμήλιο με ιδιόχειρη. Δεν ξέρω ποιο χέρι το επήρε, πάντως το βιβλίο εξαφανίστηκε από το σπίτι. Λέγαμε λοιπόν ότι ο καθηγητής ο κύριος Μπρασιώτης σε αυτήν έτσι την χαριτωμένη του εισήγηση εκεί επίκυλε το θέμα του που ήταν ο Άγιος Νεκτάριος ως ένας από τους προδρόμους της αναγεννήσεως του γένους, της παιδευτικής και ναι. Τα ήταν σημαντικό θέμα και αυτό, πόσο ως παιδαγωγός αληθινός συνέβαλε και στην εκκλησιαστική παιδεία και σε όλα τα άλλα και ιδιαίτερα ως πρότυπο παιδαγωγού, αυτό τονίστηκε εκεί και επίκυλε αυτήν την εισήγησή του και με τέτοιου είδους προσωπικές αναμνήσεις. Και που έδωσε έναν πολύ ανθρώπινο τόνο. Θα σας διακόψω εδώ για λίγο γιατί θα πρέπει αναγκαστικά να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και με την ευλογία του Αγίου να επανέλθουμε. Θεατές. Που αφορά το Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο που μόλις έληξε σήμερα νωρίς το απόγευμα στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου, στον Ιερό Ναό μάλλον του Αγίου Νεκταρίου στην Έινα, με θέμα την προσωπικότητα, το βίο, το έργο και τη δραστηριότητα του Αγίου Νεκταρίου. Να επαναλάβω πάλι ότι έχουμε προσκεκλημένο μας απόψε τον Εδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Θεόδωρο Ζήση, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε τα πάρα πολλά για την οργάνωση του συνεδρίου, βοηθώντας από κοντά και επανειλημμένα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, τον κύριο Κύριο Ιερόθεο, και ήταν και ο πρώτος εισηγητής ο οποίος χάραξε και τους κυρίως άξονες της μορφής και της δράσης του Αγίου Νεκταρίου με τίτλο «Το πρόσωπο και το έργο του Αγίου Νεκταρίου». Εκεί θα ήθελα να σταθούμε τώρα. Βεβαίως, νομίζω πως πρέπει να σταθούμε εκεί και να δώσουμε, όπως είπατε, μερικούς άξονες παρουσιάζοντας γρήγορα όσο μας πάρει η ώρα. Θα μας πάρει. Και βιογραφικές πτυχές από την προσωπική έτσι ανάπτυξη του Αγίου Νεκταρίου και συνδυάζοντας μερικά χρονολογικά δεδομένα με την προσφορά του και με το πρόσωπό του. Ίσως μερικοί από τους τηλεθεατές να μην γνωρίζουν ότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι πολύ συγχρονός μας, ότι ο Άγιος Νεκτάριος εκοιμήθη, όπως λέμε εμείς στην θεολογική γλώσσα, το 1920. Εκοιμήθη τον ύπνο του Χριστού. Ναι. Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, είπε ο Χριστός. Όταν επιροφορήθηκε το θάνατο του Λαζάρου, είπε Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται. Και παραξενεύτηκαν οι μαθητές και λέει αν κοιμήθηκε θα ξυπνήσει. Και δεν καταλάβανε ότι μιλούσε για τον ύπνο, γιατί ήταν σε θέση ο Θεός που ήταν ζωή, να μην αφήσει στο θάνατο τον Λάζαρο. Εκοιμήθη λοιπόν το 1920 και φέτος, πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, αυτές οι εκδηλώσεις που έγιναν. Είναι για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. 150 χρόνια από τη γέννησή του. Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε το 1846 στην Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης, της ευλογημένης Ανατολικής Θράκης. Εγώ θέλω να το τονίσω λίγο αυτό, να μου επιτρέψετε. Ναι, γιατί διότι, δεν είπαμε και την καταγωγή σας. Διότι μεγάλωσα στη Θράκη. Μεγάλωσα στη Θράκη, γεννήθηκα στη Θάσο και μεγάλωσα στη Θράκη. Αγαπώ τους Θράκες, όχι για άλλο λόγο, αλλά διότι η Θράκη πλησιάζει προς την Κωνσταντινούπολη, την αιώνια του ελληνισμού πόλη. Η Κωνσταντινούπολη είναι η πόλη. Η αιώνια πόλη του ελληνισμού. Αν δεν κάνω λάθος, μεγαλώσατε στην Κομοτηνή. Στην Κομοτηνή μεγάλωσα. Στην Κομοτηνή μεγάλωσα με τους Θράκες, οι οποίοι είναι ένας λαός πολύ ευσεβής, με μεγάλη αφοσίωση στις παραδόσεις του γένους. Και αυτό έχει σχέση, διότι ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε σε αυτόν τον χώρο της Θράκης και ανατράφηκε σε μια οικογένεια πολύτεκνη. Είχε άλλα 6 αδέλφια, 7 αδέλφια συνολικά ήταν, με ευλαβέστατους γονείς. Και ακριβώς αυτή η αφετηρία η οικογενειακή του Αγίου Νεκταρίου με τις δυσκολίες της εποχής εκείνης, πτωχική οικογένεια, προσέδωσε και μερικά χαρακτηριστικά στη ζωή του και τον έκανε κοινωνικό, υπάκουο, υποχωρητικό. Υπάρχουν πάρα πολλές διηγήσεις από τον βίο του, παραδείγματος χάρη, ότι η γιαγιά του και η μητέρα του, η βασιλική, από πολύ μικρό τον συνιστούσαν να αποστηθίζει ιερά κείμενα.
Αγαπούσε δε ιδιαίτερα να απαγγέλει τον 50ο ψαλμό, τον ψαλμό της μετανοίας, το «Ελέησόν με ο Θεός», και παραδίδεται ότι όταν έφτανε στον στίχο «Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι», σταματούσε και το επανελάμβανε, του άρεσε πολύ, γιατί είχε μία διέστηση πως θα εξελιχθεί όντως σε διδάσκαλο. «Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι». Και όντως ο Άγιος Νεκτάριος, μέσα βέβαια σε πολύ δύσκολες συνθήκες, έφυγε σε ηλικία 14 ετών από το χωριό του, τη Σιλιβρία της Θράκης, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, εργάστηκε σκληρά. Πάρα πολύ σκληρά. Πολύ σκληρά, κατόρθωσε εκεί και συνεπλήρωσε την μάθησή του και τα γράμματά του, την εγκύκλιο πέδευση σε ένα μετόχι του Παναγίου Τάφου. Τελείωσε, θα λέγαμε, το σχολαρχείο εκείνης της εποχής και έκανε επί 10 χρόνια δημοδιδάσκαλο στοιχείο. Αυτός ο πόθος του, επομένως, το διδάξω, εξεπληρού το ήδη με τα παιδιά. Και γι' αυτό ίσως παρατηρήσατε ότι πάρα πολλές φορές οι συγητές στο συνέδριο ετώνιζαν αυτήν την αγάπη που είχε ο Άγιος Νεκτάριος για τα παιδιά και ότι επίσης ήταν πολύ αγαθός και απονήρευτος. Έμεινε σε όλη του τη ζωή ένα απλό παιδί απονήρευτο παιδί. Συγγνώμη, ναι, αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά του μεγάλου δημιουργού, για να μην πω του Αγίου. Αυτό μάλιστα, ας το επιθυμίσουμε εδώ για τους τηλεθεατές μας, αυτό είναι ένα γνώρισμα αγιότητος, η παιδική αφελότης και η παιδική καλοσύνη. Ο ίδιος ο Χριστός λέει πως εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου δύναστε εις ρεθύνη στην Βασιλεία των Ουρανών. Και μακάρι, κυρία Κυπρέο, να μπορούσαμε και οι μεγάλοι να ξαναγίνουμε παιδιά, όπως λέγεται συνήθως, να στραφούμε και να γίνουμε παιδιά. Ο Άγιος Νεκτάριος έμεινε παιδί. Έμεινε παιδί σε όλη του τη ζωή. Εμείς έχουμε την τάση στις σύγχρονες κοινωνίες μας να σκοτώνουμε τα παιδιά. Με πολλούς τρόπους. Και να σκοτώνουμε και τα παιδιά που έχουμε μέσα μας. Ο Άγιος Νεκτάριος, λοιπόν, κουβάλισε αυτήν την παιδική αφελότητα και την παιδική καλοσύνη σε όλη του τη ζωή, από διηγήσεις απλών γεννητών εκεί που είναι η πατρίδα σας, ή έγινε? Είναι η ψυχική μου πατρίδα. Απλώς υπάρχει ένα πολύ παλιό σπιτάκι, η μία πλευρά της οικογένειας ήταν από την Ίδρα. Και αυτό το σπιτάκι και το κτήμα είναι, αν θέλετε, ανταπόδοση των θυσιών για τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Στις διηγήσεις, λοιπόν, των γεννητών εκεί, πολλές φορές προκύπτει ότι ο Άγιος Νεκτάριος είχε πάντοτε στο νου του και φρόντιζε για τα παιδιά και αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Και η αγάπη του αυτή φάνηκε στη συνέχεια, κατά το διάστημα που ήταν σχολάρχης στην Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή επί 14 χρόνια, όπου παραδίδεται ότι πολλές φορές τιμωρούσε τον εαυτό του όταν ατακτούσαν οι μαθητές. Δεν επέβαλε ποινές ίσως μαθητάς ατακτούντες, αλλά τιμωρούσε τον εαυτό του. Και οι μαθητές, επειδή αγαπούσαν τον διδάσκαλό τους και επειδή ήξεραν πως θα τιμωρήσει τον εαυτό του για να μην τον στενοχωρήσουν, σταματούσαν να ατακτούσαν. Βλέπετε, μια παιδαγωγική μέθοδο είναι απίθανη για τα σημερινά δεδομένα. Καταπληκτική. Πριν, βέβαια, ο Άγιος Νεκτάριος, για να κάνουμε ένα άλμα, πριν φτάσει ο Άγιος Νεκτάριος να γίνει σχολάρχης στην Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή και να προσφέρει. Πέρασε πάρα πολλά. Ραδιουργίες. Να τονίσουμε εδώ την μοναχική του κορά και την είσοδό του στον μοναχικό βίο σε ηλικία 30 ετών στη Νέα Μονή της Χίου. Εκάρι μοναχός εκεί και συνεδέθη με μια γνωστή μορφή οσιακή και μοναστική, τον Όσιο Παχώμιο, με τον οποίο εξακολουθούσε να έχει αλληλογραφία και κατά τα επόμενα έτη της ζωής του. Στη συνέχεια τελείωσε τις θεολογικές σπουδές του εδώ στην Αθήνα και πήρε το πτυχίο της θεολογίας το 1885 σε ηλικία 39 ετών, ήταν ο ψημαθής ο Άγιος Νεκτάριος. Μέχρι τα 30 του έκανε τον δημοδιδάσκαλο με το σχολαρχείο και μετά έκανε θεολογικές σπουδές από τα 30 μέχρι τα 40 και σε ηλικία 39-40 ετών πήρε το πτυχίο της θεολογικής σπουδής. Γιατί τότε του δόθηκε και η ευκαιρία. Ήταν δύσκολα χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και βέβαια η μεγαλύτερη δοκιμασία που επέρασε ο Άγιος Νεκτάριος ήταν στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Όπου εκεί, κατά τα λίγα χρόνια της ποιμαντικής προσφοράς του στον ελληνισμό της Αιγύπτου, από το 1886 μέχρι το 1889, τρία χρόνια. Και εντούτοις εκέρδισε τις καρδιές όλων των Αιγυπτιωτών εκεί, με τη γλυκύτητα, με την καλοσύνη του, με τη δραστηριότητά του. Αυτό εκκίνησε, δυστυχώς, πλέον πρέπει να το λέμε αυτό, εκκίνησε τον φθόνο των κληρικών εκεί της Πατριαρχικής Αυλής, διαπιστώνεται αυτό.
με συνέπεια να εκδιωχθεί ουσιαστικώς, να απομακρυνθεί από την Αίγυπτο ο Άγιος Νεκτάριος. Αλλά όπως επιτρέψτε μου να πω, όπως διαπιστώνεται και τονίστηκε αυτό και στην ταπεινή μου εισήγηση, την οποία είχατε την καλοσύνη να μνημονεύσετε, νομίζω ότι και στο σημείο αυτό επρόκειτο περί επεμβάσεως και περί προγραμματισμού εκ μέρους του Θεού, διότι ο Άγιος Νεκτάριος ούτε στην Χίο, αν έμενε δημοδιδάσκαλος, θα μπορούσε να προσφέρει, ούτε στον Αιγυπτιακό Ελληνισμό, του οποίου το μέλλον για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης βέβαια ήταν αδιόρατο, αλλά για τον Θεό ήταν ορατό. Ο Αιγυπτιακός Ελληνισμός δεν υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, τι καρποφορία θα είχε το έργο του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγυπτο, αν παρέμενε στην Αίγυπτο. Τον έφερε λοιπόν η Θεία Πρόνοια εδώ στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα είχε πολύ μεγάλη ανάγκη την περίοδο εκείνη από ευπαιδέπτους και από αγίους αρχιερείς. Θυμίστε μου πώς, τι έλεγε ακριβώς ο Άγιος Νεκτάριος για τη δοκιμασία. Ο Άγιος Νεκτάριος, υπάρχει μια χαρακτηριστική φράση. Επί τέσσερα έτη αισιόπησε. Μετά την απομάκρυσή του αισιόπησε και δεν μίλησε ούτε παραπονέθηκε. Αλλά όταν επρόκειτο να αναλάβει την σχολαρχία της Τριζαρίου, θέλησε το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος να ζητήσει πληροφορίες, δικαιολογημένα, για ποιο λόγο απομακρύνθηκε από την Αίγυπτο. Και τότε εκεί ο πρόξενος της Ελλάδος, ο πολιτικός πράκτορος Γρυπάρης, έκανε μία έρευνα και πήρε πληροφορίες. Και εκθέτει αυτές τις πληροφορίες, το έγγραφό του προς την κυβέρνηση εδώ, και μερικές κατηγορίες εναντίον του Αγίου, τελείως ανυπόστατες, αλλά συγχρόνως δεν παραλείπει ο πρόξενος να σημειώσει ότι κατάλας πηγάς, απολύτως ακριβής, όλα αυτά ήσαν συκοφαντίες και ψεύδι. Ναι. Όταν λοιπόν πληροφορήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος αυτήν την ανανέωση των εναντίον των κατηγοριών, σε μια περίοδο μάλιστα που θα αντιλάμβανε μια θέση για να προσφέρει, είχε ανάγκη να προσφέρει, τότε έτσι από παράπονο έγραψε ένα γράμμα στον Πατριάρχη και του είπε: «Μα σε τι σας αδίκησα? Έμεινα άναυδος και κοφός. Ούτε μίλησα, ούτε άκουσα τίποτε τι έλεγαν εναντίον μου». Και αυτό που ίσως ενθυμίστε, που ακούστηκε και στην εισήγηση, είπε το εξής χαρακτηριστικό: ότι ουδέποτε στη ζωή μου εμελέτησα κακόν εναντίον ουδενός. Καθόλην μου την ζωή το αγαθόν εμελέτων και αυτού εραστής εγενόμην. Εραστής του αγαθού ο Άγιος Νεκτάριος, και ίσως αυτό είναι το κύριο σημείο το οποίο δείχνει το πρόσωπό του. Ήταν όντως, όπως λέγεται, μια προσωποποίηση της αρετής, ναι, ο Άγιος Νεκτάριος. Αλλά και για τη δοκιμασία, πίστευε ότι η δοκιμασία είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει κανείς να σφυριλατήσει την ψυχή του, το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά Ασφαλώς, του. Γι' αυτό το ανέκτηκε με τόση καρτηρία και με τόση υπομονή. Και με τόση σιωπή. Και μάλιστα δεν ξέρω χθες αν προσέξατε ότι ένας αγιορείτης μοναχός, ας κάνουμε και μερικές αναφορές, ο πατήρ μου εσείς αγιορείτη, ο μοναχός πολύ γνωστός αγιορείτης, που έκανε επίσης μια πολύ χαριτωμένη εισήγηση και παρουσίασε τις σχέσεις του Αγίου Νεκταρίου με το Άγιο Όρος, συνοψίζοντας χθες ένα κύκλο εισηγήσεων, είπε ότι ο Άγιος Νεκτάριος έγινε Άγιος όχι γιατί ήταν πολύ μεγάλος θεολόγος, ήταν και μεγάλος θεολόγος, αλλά όχι εξαιτίας αυτού, και έγραψε πολλά συγγράμματα κτλ. Ο Άγιος Νεκτάριος έγινε Άγιος γιατί υπέφερε με καρτερία και με υπομονή αυτούς τους διωγμούς και αυτές τις συκοφαντίες και αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή αυτά του προσέφεραν το Στέφανο, όπως είπατε, και είχε συνείδηση του πράγματος αυτού ο Άγιος Νεκτάριος, γι' αυτό τα υπέφερε, ναι, όλα αυτά. Και αυτό είναι σωστό που το τονίζετε και το υπογραμμίζετε, γιατί θα πρέπει να θυμηθούν αυτοί που το ξέρουν και ενδεχομένως το έχουν ξεχάσει, και να μάθουν αυτοί που δεν το ξέρουν ότι δεν κέρδισε την αγιοσύνη χωρίς να σηκώσει σταυρό ο Άγιος Νεκτάριος. Και κανείς μας τελικά δεν μπορεί να κερδίσει την ανθρωπιά του, θα λέγαμε, γιατί θα ήμασταν πολύ ματαιόδοξοι και υπερόπτες αν λέγαμε ότι μπορούμε έστω και κατά σπιθαμή να φτάσουμε τους βαθμούς της αγιοσύνης. Λέω λοιπόν ότι θα ήμασταν υπερόπτες αν λέγαμε ότι μπορούμε να τα φτάσουμε όλα αυτά χωρίς να έχουμε περάσει δοκιμασίες που σφυριλατούν και που ουσιαστικώς καταλήγουν να είναι ευεργεσία.
Λένε οι Άγιοι και οι Πατέρες ότι όταν έχουμε στη ζωή μας μία θλίψη και μία δοκιμασία, ουσιαστικώς μέσω αυτών των θλίψεων και με αυτών των δοκιμασιών έχουμε επίσκεψη του Θεού, μας επισκέπτεται ο Θεός. Δηλαδή ορισμένοι οι οποίοι στη ζωή τους έχουν άνεση και διαρκώς δεν έχουν τίποτε, ακίμαντη ζωή και ατάραχη ζωή, λένε οι Άγιοι, ας το πω εγώ, είμαι υποχρεωτικός πασχαλικός, αυτοί είναι ξεχασμένοι από το Θεό. Τους έχει ξεχάσει ο Θεός και ξεχνούνται μέσα στην άνεση και στην χαρά την κοσμική. Μια και μπήκαμε σε βαθιά νερά, επιτρέψτε μου να πω, μάλλον να κάνω να υποβάλω μια ερώτηση. Βέβαια δεν έχει απόλυτη σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά και έχει ταυτοχρόνως. Ο σκοπός της ζωής δεν είναι η μάθησης. Ο σκοπός της ζωής είναι η προετοιμασία μας για την άλλη ζωή. Η προετοιμασία όμως τι είναι? Η προετοιμασία είναι άσκηση. Άσκηση των αρετών και τήρηση των εντολών. Αλλά... Δηλαδή δεν είναι διανοητικού χαρακτήρα. Όχι. Όταν λέω μάθηση δεν εννοώ διανοητική μάθηση. Μάθηση πρακτικών. Ακριβώς. Βεβαίως. Μάθηση πρακτικών. Επομένως, εάν λέω τώρα, μπορεί να πέφτω έξω. Είναι μια στιγμή, αν θέλετε, εξομολογητική. Δεν νομίζετε ότι όταν δεν μαθαίνει ο άνθρωπος ψάχνοντας το Θεό και ψάχνοντας μέσα του, τότε επιβάλλεται να του έρχονται δοκιμασίες? Βεβαίως. Μα αυτό είναι δεδομένο στην χριστιανική, την ορθόδοξη πνευματικότητα, από το γεγονός ότι δοκιμάστηκε εκ μέρους του Θεού η μέθοδος του να είναι ο άνθρωπος απερίσπαστος και ευτυχής και σε παράδεισο, και απέτυχε. Έζησαν οι πρώτοι άνθρωποι πρωτόπλαση στον παράδεισο, ναι, που τα είχαν όλα ανέτος, ακόπως, χωρίς τίποτε. Και αυτό απέτυχε. Γι' αυτό ο Θεός παιδαγωγικά μετά έδωσε τους πόνους, ακάνθες και τριβόλους, εν λύπες, τέξη τα τέκνα σου κτλ. Δηλαδή αυτά τα οποία, το πλαίσιο μέσα στο οποίο πλέον κυλάει η ζωή του χριστιανού, πρέπει να είναι ο Σταυρός, όπως είπατε. Και ο Χριστός ο ίδιος, ο οποίος ήρθε για να μας παρουσιάσει το κατεξοχήν πρότυπο αγιότητος, το οποίο ακολούθησε και ο Άγιος Νεκτάριος, είδατε, που ήταν και ο κατεξοχήν αναμάρτητος, ούτε ίχνος αμαρτίας, ούτε ευρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού. Αυτός, βλέπετε, τι σταυρό έσυρε. Έσυρε, ναι, γιατί εμείς τα λέμε βέβαια εντάχει και περιλήψει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και φτώχεια πέρασε φοβερή και παπούτσια δεν είχε να φορέσει ο Άγιος Νεκτάριος και φαΐ να φάει και σπίτι δεν μπορούσε να βρει και αυτή η σπιτρονοικοκυρά του στην Αθήνα στους δύσκολους χρόνους μετά το διωγμό του στάθηκε πάρα πολύ έτσι γενναιόδορη απέναντί του και πάντα και μετά στο μοναστήριο όταν... Βεβαίως. Και μετά όταν διάλεξε, όταν επέλεξε να ιδρυθεί η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα, πάλι έζησε και φτωχικά εκεί, ήθελε να ζει φτωχικά. Βεβαίως ποτέ δεν επεδίωξε τον πλούτο, τον υλικό πλούτο. Αλλά και εκεί η ζωή του ήταν πολύ τραχιά. Και η αρρώστια του και ο θάνατός του. Και ασφαλώς έχετε δίκιο και μάλιστα παραδίδεται ότι ένας αγιορείτης γέροντας με τον οποίο αλληλογραφούσε ο Άγιος Νεκτάριος, θυμήθηκα τώρα συνειρμικά αυτό που είπατε για την φτώχεια του, ότι μπορεί υλικά ο Άγιος Νεκτάριος να πέρασε σε φτώχεια, αλλά είχε πλούτο πνευματικό. Τον ονομάζει πλεονέκτη της αρετής. Ήταν πλεονέκτη στην αρετή και ονομάζει αυτήν την πλεονεξία του Αγία Πλεονεξία. Φανταστείτε τι ωραίο πράγμα να είναι κανένας πλεονέκτης στο αγαθό και στην αρετή. Ξέρετε τώρα τι σκέφτομαι, δεν θυμάμαι σε ποιου την εισήγηση ακούστηκε αυτό για τις εκδόσεις των βιβλίων του, που εξέδιδε τα βιβλία του Άγιος Νεκτάριος και τα δώραζε και τα μοίραζε, τα δόριζε. Γι' αυτό είχε και η γιαγιά σας, γι' αυτό είχε και η γιαγιά σας. Και μετά έλεγε δεν πειράζει, θα τα επανεκδώσω. Με τι χρήματα τα επανεξέδιδε? Και όχι μόνο αυτό, ήταν με το εστέρημά του. Τόσο απλοχέρης, τόσο αρχοντικός, που τα εμοίραζε όλα από το εστέρημά του. Υπήρξε μια περίπτωση ενός αγιορείτου μοναχού, ο οποίος στενοχωρήθηκε διότι είχε δώσει ένα μεγάλο ποσό για να εξασφαλίσει τα έργα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου. Και αυτός ο οποίος ανέλαβε να του φέρει τα έφυγε, χάθηκε, πήρε τα χρήματα και εξαφανίστηκε. Και έπεσε σε μεγάλη θλίψη ο αγιορείτης γέροντας και ο Άγιος Νεκτάριος του στέλνει μια 14ατομη δική του έκδοση προσωπική, την οποία είχε,
για να σταματήσει η θλίψη στο Αγιορείτη. Τόσο απλοχέρης ήταν ο Άγιος Νεκτάριος και με τα βιβλία του και με όλα. Αλλά αν μου επιτρέπετε, σκιαγραφώντας λίγο το πρόσωπο, το πνευματικό του Αγίου Νεκταρίου, εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε, την ταπείνωσή του, την πλεονεξία του στην αρετή και όλα, να πούμε και μερικά άλλα τα οποία επίσης είναι άξια επισημάνσεως. Καταρχήν, ο Άγιος Νεκτάριος είχε πολύ πλούσια παιδεία, ελληνική παιδεία και φιλοσοφική επίσης, εκτός από την θεολογική του παιδεία που πήρε στη θεολογική σχολή, με δική του προσπάθεια είχε αποκτήσει πολύ μεγάλη παιδεία ελληνική. Ναι, υπάρχουν βιβλία του στα οποία έχει θησαυρίσει γνωμικά και γνώμες και αρχαίων Ελλήνων σοφών και ειδικές εργασίες τις οποίες αναφέρεται στο πόσο μεγάλη είναι η σπουδή, μεγάλη σημασία έχει η σπουδή της αρχαίας φιλοσοφίας σαν εισαγωγή στον χριστιανισμό. Και επίσης η ακαταπώνητη εργατικότητά του. Δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται. Όσοι τον θυμούνται διαρκώς επάνω στα βιβλία. Ή προσευχή ή διάβασμα και εργασία στο βιβλίο. Ακόμη και στο μοναστήρι της Έγινας όταν πήγε, διηγούνται οι μοναχές εκεί πως έβλεπαν το βράδυ αργά να ξενυχτάει και να ασχολείται το φως αναμένο, ή προσευχόμενος ή μελετών. Και έτσι δικαιολογείται πως κατόρθωσε μέσα στις τόσες άλλες φροντίδες που είχε να παραγάγει αυτόν τον αριθμό των βιβλίων, 50-60 βιβλία. Πολύ τελικά, σημαντικά έχει γράψει. Τελικά αυτά τα βιβλία πόσα είναι ανέκδοτα? Το μεγαλύτερο μέρος τους έχει εκδοθεί. Αλλά δυστυχώς οι εκδόσεις που έχουν γίνει είναι εκδόσεις από διαφόρους εκδοτικούς οίκους. Ας μην πω απρόσεκτες, πάντως δεν είναι εκδόσεις που αξίζουν. Και δεν είναι ενιαία. Δεν είναι μια ενιαία έκδοση που να έχει τα άπαντα του Αγίου Νεκταρίου. Ναι. Και ίσως θα πρέπει εδώ να το ξανατονίσουμε ότι ο Μητροπολίτης Ίδρας μέσα στα άλλα του σχέδια και στις άλλες του προοπτικές που έχει θέσει είναι να γίνει και η έκδοση των απάντων του Αγίου Νεκταρίου σε μια ενιαία και φροντισμένη έκδοση. Σίγουρα θα το πετύχει. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει και ο δεσπότης μας οπωσδήποτε θα το κάνει, γιατί έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι ό,τι βάζει στόχο το ολοκληρώνει και δεν παρεκκλίνει καθόλου του σκοπού του. Και έχει και την ευλογία του Αγίου. Έχει την ευλογία, έχει και την υποχρέωση. Έναντι του Αγίου, αλλά την αντιλαμβάνεται, γιατί μπορούσε να έχει την υποχρέωση και να μην την αντιλαμβάνεται, να μην ανταποκρίνεται. Είχε λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος αυτήν την παιδεία, την πολύ μεγάλη και την ακαταπώνητη επίσης εργατικότητα. Ήταν πάρα πολύ εργατικός. Γι' αυτό και προσέφερε πάρα πολλά, διότι εκτός αυτών είχε και μεγάλη αγάπη. Αγάπη προς τον Θεό, διπλή και προς τον άνθρωπο. Και τονίζονται όλα αυτά, ιδιαίτερα η αγάπη που είχε προς τους απλοϊκούς ανθρώπους της Έγινας, προς τους ψαράδες, προς τους αγρότες. Διηγούνται όλοι πολύ συγκινητικά περιστατικά από αυτήν την απλότητα που είχε ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτά υπάρχουν κάπου συγκεντρωμένα. Αυτά και στο πούμε εδώ. Γιατί προφορική παράδοση έχει καταγραφεί η προφορική παράδοση. Ένας θεολόγος. Έχει κάνει πολύ σπουδαίο έργο, είναι μάλιστα υπεύθυνος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Αποστολικής Διακονίας, ο Μανώλης ο Μελινός. Ναι. Σε δύο τόμους έχει συγκεντρώσει, που έχουν τίτλο μάλιστα, ένα πολύ εντυπωσιακό τίτλο, «Μίλησα με τον Άγιο Νεκτάριο». Και θεωρεί κάποιος ότι ο ίδιος ο συγγραφέας μίλησε με τον Άγιο Νεκτάριο. Πολύ ωραίο. Αλλά μίλησαν αυτοί που είναι μέσα. Ξαναπέστε το, γιατί φαντάζομαι ότι οι τηλεθεατές μας θα θέλουν να το ξέρουν. Είναι του Μανώλης Μελινός ο συγγραφέας. Μανώλης Μελινός. Μανώλης, ναι. Μελινός. Έχει δύο έργα που έχουν ως τίτλο «Μίλησα με τον Άγιο Νεκτάριο». Και πού το βρίσκει κανείς αυτό? Στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας κτλ. Αλλά κυκλοφορούν και στα γενικά βιβλιοπωλεία. Γιατί είναι πολύ καλογραμμένο και πολύ εντυπωσιακό και παρουσιάζουν αυτές τις απλές πλευρές από τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Βέβαια, για να μην κάνουμε αδικία και μια πρόκειται και περί επιστημονικού συνεδρίου, θα πρέπει να παραλείψουμε ότι προτεργάτης στην παρουσίαση αυτών των πλευρών της ζωής του Αγίου Νεκταρίου από γνώμες καθηγητών, πανεπιστημιακών, ιεραρχών ήταν ο αείμνηστος Μητροπολίτης Παραμυθίας Τίτος Ματθιάκης, ο οποίος πρώτος με ανάθεση εκ μέρους της Μονής συνεκέντρωσε όλο το υλικό από τα αρχεία της Μονής και εξέδωσε έναν ογκώδη τόμο. Και αυτός είναι πολύ σημαντικός για όσους θέλουν σε υψηλότερο επίπεδο επιστημονικό να βρουν πληροφορίες για τη ζωή και την προσφορά του Αγίου Νεκταρίου. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Παραμυθίας Τίτος, τώρα είναι αείμνηστος, δεν ζει, εξέδωσε ένα ογκώδη τόμο όπου μέσα υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες συγκεκριμένες για τον Άγιο Νεκτάριο. Και θα πρέπει να πούμε να αναφέρουμε και το άλλο βιβλίο του
κυρίου Χονδρόπουλου. Α, βεβαίως, κάνετε καλά που το θυμίζετε. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η αφηγηματική βιβλιογραφία του Σώτη Χονδρόπουλου είναι ένα βιβλίο καταπληκτικό. Εγώ θα πρέπει να πω, ας το πω εδώ, δεν θέλω να το πω έτσι για να διεκδικήσω δάφνες. Μου είχε αρέσει τόσο πολύ το βιβλίο αυτό, ώστε αγόραζα πάρα πολλά βιβλία και τα έκανα δώρα. Έχετε δίκιο. Αξίζει σαν δώρο το βιβλίο αυτό, διότι είναι τόσο ελκυστική η παρουσίαση, ναι, αλλά και αναπαύει πάρα πολύ. Ναι, και αναπαύει, γιατί έχετε δίκιο. Παρουσιάζεται αυτός ο... Ακριβώς, αλλά είναι και πάρα πολύ ζωντανό το βιβλίο, συγκινητικότατο σε ορισμένα σημεία. Και νομίζει κανείς ότι τα ζει, ότι τα ξαναζεί. Λοιπόν, και το βιβλίο αυτού του Σώτου Χονδροπούλου, λοιπόν, μαζί πρέπει με να το πούμε πατέρα... ότι αυτά τα δύο βιβλία, τα τρία βιβλία μάλλον, όχι τα δύο. Του τίτλου του Ματθιάκη είναι επιστημονικό. Είναι επιστημονικό. Του Μελινού και του Χονδρόπουλου του είναι περισσότερο του... εκλαϊκευμένα. Μπράβο. Τα τρία βιβλία αυτά νομίζω ότι είναι βιβλία που πρέπει να τα έχει οπωσδήποτε όποιος θέλει να μάθει για τον Άγιο Νεκτάριο. Ξέρετε ότι έχει περάσει η ώρα μας. Πέρασε η ώρα μας. Ναι. Και δεν προλάβαμε να πούμε για την προσφορά του Αγίου Νεκτάριου. Δεν είπαμε τίποτα. Τίποτα δεν είπαμε. Δεν χαράξαμε ούτε καν έναν άξονα από τη ζωή και δεν την πειράζει, όμως ήταν ζωντανή έτσι η συζήτησή μας. Δεν ξέρω. Είναι περίεργο πώς δεν μας έχουν κάνει νεύμα, αλλά μια και έχουμε το ρολόι απέναντί μας και πρέπει πάντα να πειθαρχούμε, θα πρέπει... Αν μου επιτρέπετε μόνο μέχρι να μας κάνουν νεύμα να κλείσουμε ή δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Δεν έχουμε, αλλά πέστε έτσι να κάνουμε την κατάληξη και δεν θα κλείσω εγώ. Ήθελα τουλάχιστον ρηματικά, ναι, να τονίσουμε την προσφορά του Αγίου Νεκταρίου με φράσεις μόνον. Ότι ο Άγιος Νεκτάριος προσέφερε πάρα πολλά στον Ελληνισμό και στην Ορθοδοξία, διότι καταρχήν συνετέλεσε τα χρόνια εκείνα που έδρασε στον ελλαδικό χώρο να σημειωθεί αφύπνιση πνευματική και στον χώρο της γενικής πνευματικότητος, αλλά ιδιαίτερα στον χώρο του μοναχισμού. Θεωρείται ως ένας από τους ανανεωτάς, βέβαια, και τους αναγεννητάς του μοναχικού βίου στην χώρα μας. Πολλοί δι' από τους σύγχρονους γεροντάδες ήσαν μαθητές του Αγίου Νεκταρίου. Βεβαίως, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που άξιζε τον κόπο να του αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να σας παρακαλέσω την επόμενη φορά που θα είστε πάλι στην Αθήνα, έτσι ώστε να μην σας κλέβουμε τον καιρό σας. Με ένα μικρό τηλεφώνημα 2-3 μέρες πριν να μου το πείτε και να κάνουμε μαζί εκπομπή που αξίζει τον κόπο για την προσφορά του Αγίου Νεκταρίου για την αναβίωση του μοναχικού βίου. Καλώς. Λέτε ναι. Ασφαλώς ναι, όταν πρόκειται να κατεβώ στην Αθήνα θα συνεννοηθούμε. Ωραία. Για να συνεχίσουμε. Ωραία, ωραία. Γιατί τώρα αφήνουμε όπως πάντα, μα έτσι γίνεται. Έτσι συμβαίνει πάνω στις εκπομπές. Ο χρόνος τρέχει, καλπάζει. Όπως συνέβη και στο συνέδριο άλλωστε. Ναι. Ήταν προγραμματισμένα εκεί, αλλά παρά τα άφησα συζήτηση, έχετε τη συζήτηση δίκιο, είχαμε κενά. Έχετε δίκιο. Πάρα πολύ βιαστικά σας ευχαριστώ τις ευλογίες σας. Να έχουμε, ελπίζω, αγαπητοί τηλεθεατές, και τις ευλογίες του προστάτη μας Αγίου, του Αγίου Νεκταρίου, και επιθαρχώντας στην αδυσόπιτη ώρα, στον αδυσόπιτο χρόνο, πολύ βιαστικά να κλείσω εδώ την εκπομπή, να σας ευχηθώ καληνύχτα και να σας πω ότι θα είμαστε πάλι μαζί την ερχομένη Τετάρτη την ίδια ώρα. Γεια σας. Μια προσφορά του Famous Grouse. Μια προσφορά της INCO Ελλάς.